Φίλες και φίλοι της Αγωγής και της Σκέψης, γεια σας. Είναι η εκπομπή «Ώρα το μέλλον». Μια εκπομπή βασισμένη σε ανάγνωση και σχολιασμό κειμένων από το φιλοσοφικό έργο «Τλό, Ανασκαφή Μέλλοντος», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Όστρια». Ας πάμε να διαβάσουμε το πρώτο μας κείμενο και μετά να το σχολιάσουμε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να διαβάσουμε το κείμενό μας, το οποίο βρίσκεται στη σελίδα 98, στο κεφάλαιο τρίτο που λέγεται «Ψόγι», το οποίο στην πραγματικότητα είναι το τέταρτο, γιατί η αρρύθμιση των κεφαλαίων του συγκεκριμένου βιβλίου ξεκινάει από το κεφάλαιο 0. Θα μου πείτε τώρα γιατί κεφάλαιο 0. Γιατί είναι εισαγωγικό. Είναι μόνο τρία κείμενα που είναι αντί εισαγωγής. Στην πραγματικότητα στο μεδούλι, στο ψητό, μπαίνουμε από το πρώτο κεφάλαιο, από το κεφάλαιο πρώτο, που λέγεται «Εγώ και εσύ». Το δεύτερο κεφάλαιο διαβάσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο ένα κείμενο από αυτό, από το κεφάλαιο «Αθρησκεία», τον ανθρωποκεντρισμό. Και τώρα έχουμε πάει στο επόμενο κεφάλαιο και διαβάζουμε από το κεφάλαιο «Ψόγι» το κείμενο «Η επιστήμη». Η επιστήμη έχει δύο κείμενα, επιστήμη Α και επιστήμη Β. Εγώ σας διαβάζω το συντομότερο και αυτό που είναι και πιο πικάντικο. Θα καταλάβετε γιατί σας το λέω. Λοιπόν, σελίδα 98, «Η επιστήμη Α». Τσακώνονται οι επιστήμες σου. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσω και το γελάκι μου. Λοιπόν, τσακώνονται οι επιστήμες σου για το ποια μπορεί να προσφέρει περισσότερα στη διατύπωση και τεκμηρίωση μιας νέας φιλοσοφίας. Τα μαθηματικά λένε: «Εγώ είμαι η επιστήμη των επιστημών. Όλα στο σύμπαν είναι αριθμοί και όλα συντίθενται και εξηγούνται με αριθμούς». Η φυσική λέει: «Μα τι είναι αυτά που λένε τα μαθηματικά? Όλα είναι φύση, όλα είναι δυνάμεις. Τα μαθηματικά δεν είναι παρά ένας τρόπος εκδήλωσης και ερμηνείας των φυσικών νόμων». Η βιολογία λέει: «Μα αν δεν υπήρχε ζωή, δηλαδή παρατηρητής, ούτε η φυσική ούτε τα μαθηματικά θα μπορούσαν ποτέ να ανακαλυφθούν, ούτε να συζητηθούν από κανέναν και από τίποτα». Στη συζήτηση μπαίνει και η θεολογία με τα σπυριά, τα γυαλιά και το λιγδωμένο μαλλί. Μετανοείτε. Είστε όλοι πολύ μικροί ενώπιον του δημιουργού σας, τον οποίο μόνον εγώ μελετώ και προσεγγίζω. Πετάγεται και η πληροφορική, σαν την Πορδή, και λέει: «Μου φαίνεστε όλοι απαρχαιωμένοι και παρελθοντικοί. Δίχως εμένα θα μπουσουλούσατε ακόμα. Με τις δικές μου προόδους θα φτιαχτούν νοημοσύνες που θα υπερβαίνουν τη φύση, τα μαθηματικά και το Θεό. Και εσύ, βιολογία, λίγα τα ψωμιά σου». Και εγώ λέω: «Πέντε γάιδαροι μαλώνανε σε ξένον αχυρώνα. Τίνος είναι ο αχυρώνας? Τα είπαμε. Τον αχυρώνα τον έχουν τρεις μαζί: η φιλοσοφία, η ποίηση και η τέχνη». Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα, όπως συνήθως, να ακούσουμε τα γνωμικά από το κείμενο, από τη φωνή της Χρυσαλένιας, βλέποντας και το κείμενο παράλληλα στις οθόνες σας. Και ξανά μαζί πίσω για να το σχολιάσουμε. Φιλοδοξία μου είναι να πω σε 10 προτάσεις αυτό που άλλοι λένε σε ένα ολόκληρο βιβλίο. Ο μεγάλος αρχιτέκτονας του σύμπαντος αρχίζει να μοιάζει τώρα σαν ένας γνήσιος μαθηματικός. Η μαθηματική τύπη δεν είναι απεικόνιση της φύσης, αλλά μάλλον της γνώσης που έχουμε για τη φύση. Οι ιδέες είναι σπουδαία βέλη, αλλά πρέπει να υπάρχει και τόξο. Το γενικό πρόβλημα με τη θεολογία της Δύσης είναι ότι ο Θεός παριστάνεται υπερβολικά μικρός. Είναι ο Θεός ενός μικροσκοπικού κόσμου και όχι ο Θεός ενός γαλαξία, πόσο μάλλον ενός σύμπαντος. Η σκέψη συμπεριλαμβάνει ένα μη υπολογιστικό στοιχείο. Οι υπολογιστές ποτέ δεν θα μπορούν να κάνουν ό,τι τα ανθρώπινα όντα μπορούν. Η ζωή
έχει γίνει η ιδεολογία της ίδιας της της απουσίας. Επιστήμη είναι ό,τι ξέρουμε. Φιλοσοφία είναι ό,τι δεν ξέρουμε. Τότε όμως η ποίηση τι αντιπροσωπεύει μέσα σε μια τέτοια κοινωνία? Απαντώ, τον μόνο χώρο όπου η δύναμη του αριθμού δεν έχει πέραση. Η τέχνη είναι μια επανάσταση ενάντια στο πεπρωμένο. Φίλες και φίλοι, υπάρχουν μερικά κείμενα που είναι πολύ δύσκολο να τα σχολιάσεις σύντομα. Ίσως θα έπρεπε να έχεις στη διάθεσή σου το χρόνο μιας διάλεξης για να το κάνεις. Εδώ δεν έχουμε τόσο χρόνο, κάνουμε πολύ σύντομους σχολιασμούς. Ουσιαστικά το κείμενο αυτό αυτοσχολιάζεται, τα λέει όλα μόνο του. Εγώ τι να πω, θα προσπαθήσω απλώς να επισημάνω κάποια πράγματα για τους πιο βιαστικούς ή για τους πιο απρόσεκτους. Καταρχάς έχουμε εδώ 5 επιστήμες που ουσιαστικά συνομιλούν. Τι λέει η μία στην άλλη, να το πω έτσι. Πρώτα είναι τα μαθηματικά και η φυσική, όχι τυχαία. Γιατί όντως αυτές οι δύο επιστήμες θεωρούν οι επιστήμονές τους ότι είναι οι ηγέτιδες και ότι αυτές μπορούν μόνο να προσφέρουν σε μια νέα φιλοσοφία τα μέγιστα. Αμέσως μετά έχει τη βιολογία, η σειρά δεν είναι τυχαία. Ωστόσο εγώ θέλω να σταθούμε λίγο στη βιολογία που αν δεν υπήρχε η φιλοσοφία, τα μαθηματικά, συγγνώμη, η φιλοσοφία, η ποίηση και η τέχνη, πέρασε το περιστέρι και με απέσπασε. Τότε αυτή θα ήταν πιο κοντά, νομίζω. Γιατί άνθρωποι είμαστε με σάρκα και οστά, νομίζω ότι αυτή θα ήταν πιο κοντά στο να μπορεί να ισχυριστεί ότι μπορεί να αποτελέσει την ηγέτιδα επιστήμη στη διατύπωση μιας νέας φιλοσοφίας. Αλλά ούτε, γιατί το κείμενο τελικά καταλήγει στο ότι μόνο η φιλοσοφία, η ποίηση και η τέχνη μπορούν. Τώρα, για την τέταρτη επιστήμη που είναι η θεολογία, νομίζω αυτό σχολιάζεται μόνο του, με το στη συζήτηση μπαίνει και η θεολογία με τα σπυριά, τα γυαλιά και το λιγδωμένο μαλλί. Και η πρώτη της ατάκα που λέει μετανοείται. Εντάξει, δεν χρειάζεται να σχολιάσω εγώ κάτι. Ο νόν νοήτο, μην προκαλέσουμε και το δημόσιο αίσθημα. Τώρα, όσον αφορά την πληροφορική, εδώ θέλω να σταθούμε λίγο. Γιατί η πληροφορική που πετάγεται σαν την πορδί, όπως λέει το κείμενο, όχι τυχαία, είναι η νεόκοπη αυτή η επιστήμη, η οποία μας κουνιέται, να το πω έτσι, πάρα πολύ τελευταία, ότι επειδή ουσιαστικά στρώνει ένα μέλλον μετανθρωπισμού και ίσως και υπερανθρωπισμού μπροστά μας, έχει πάρει πολύ ψηλά τον αμανέ, θα λέγει και η Κωνσταντινούπολιτισσα γιαγιά μου. Και πραγματικά πετάγεται σαν την πορδί και λέει ότι μου φαίνεστε όλοι απαρχαιωμένοι και παρελθοντικοί. Και το «και εσύ βιολογία λίγα τα ψωμιά σου» νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα κλείσιμο του ματιού στην κατάργηση του ανθρώπου όπως το ξέρουμε και στη συγχώνευσή του με τη μηχανή, με την τεχνητή νοημοσύνη, με το μετανθρωπισμό. Singularity και δεν συμμαζεύεται. Γι' αυτό και στο τέλος τελειώνουμε με το 5 γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα. Ο αχυρώνας είναι της φιλοσοφίας, της ποίησης και της τέχνης. Με αυτήν ακριβώς τη σειρά. Γιατί αυτές είναι μητρικές επιστήμες και ολιστικές. Δεν μπορούν να συγκριθούν με καμία άλλη. Οι άλλες επιστήμες μπορούν να είναι μόνο υπηρέτριες αυτών των τριών. Λυπάμαι φίλοι επιστήμονες αυτών των επιστημών. Είστε επιστήμονες, είστε φυσικοί, είστε βιολόγοι, είστε θεολόγοι, είστε πληροφορικάροι, φιλόσοφοι δεν είστε. Γιατί για να είστε δεν αρκούσε να ξέρετε ούτε την επιστήμη που ξέρετε, ούτε άλλες δύο-τρεις. Αλλά όπως είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, καμία τριανταριά. Αυτά για σήμερα. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο της εκπομπής «Ώρα το μέλλον». Να είστε καλά. Καλές αναγνώσεις, καλές σκέψεις, καλές συζητήσεις. Θα τα πούμε σύντομα.